Καλό μεσημέρι, εγώ κυρίες και κύριοι από την Λεμεσό. Η είδηση δεν είναι τόσο θάνατος, αλλά οι τραγικές συνθήκες κατά από τις οποίες αναγκαζόταν να ζήσει Πολωνός άντρας που βρέθηκε νεκρός χθες βράδυ σε χώρο στάθμευσης πίσω από πολυσύχνα στα μπαράκια στην τουριστική περιοχή Λεμεσού, στη Γερμασόλια συγκεκριμένα, μια περιοχή που σου είχε αποζωή, όπως είπες, και σημερινής αστυνομίας. Έλαβαν σχετική πληροφορία και μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν νεκρό Πολωνό άντρα. Αμέσως άρχισαν επιτόπιες έρευνες και εξετάσεις που κατέδειξαν ότι εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Ο άτυχος άντρας δεν έφερε καμία κάκωση στο σώμα του. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο άντρας αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, ενώ περαστικοί φαίνεται να δήλωσαν στην αστυνομία ότι τον έβλεπαν συνήθως να τριγυρνά στην περιοχή μεθυσμένος, να αναζητά βοήθεια, φαγητό και ποτό, ενώ άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι συχνά διέμενε στην πρόκειται στο χώρο που εντοπίστηκε. Πρέπει να πούμε ότι μετά από τις υποδείξεις οι άντρες του ΤΑΕ οδηγήθηκαν σε ένα εγκαταλελειμμένο υποστατικό στο οποίο ζούσε τον τελευταίο καιρό κάτω, επαναλαμβάνω, από άθλιες συνθήκες, χωρίς νερό, ρεύμα, χωρίς καμία ασφάλεια και εκτεθειμένος καθημερινά στον κίνδυνο ούτε και από τη ζέστη και από το κρύο σε ένα ερυπωμένο υποστατικό. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή και αποκαλύπτουν αυτές οι συνθήκες τις τραγικές φιγούρες συνανθρώπων μας που αναγκάζονται μέχρι το 2016 να ζουν σε αυτές τις τρόγλες και αυτές τις άνθρωπες συνθήκες. Και πεθαίνουν, Λουκά, δίπλα μας. Έχει τη σημασία του το που έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Πεθαίνουν δίπλα μας και πεθαίνουν αβοήθητοι. Και είναι κρίμα. Όχι επειδή δεν θέλουμε. Ο Κύπριος είναι γνωστό ότι βοηθάει μόλις εντοπίσει την ανάγκη. Είναι κρίμα γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί καν να μην γίνουν αντιληπτοί αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, είτε και να γίνουν αντιληπτοί και πολλές φορές να μην δοθεί η απαραίτητη σημασία που πρέπει, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες που δεν επιρρύπτω καμία ευθύνη προς εγώ, αλλά είναι όλα αυτά που δείχνουν ότι κάποιοι συνανθρώποι μας περνούν πάρα πολύ δύσκολα και δυστυχώς όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιοτήτας μετά από τέτοιες τραγικές συνθήκες αποτελούν πολλές φορές ξυπνητήρια ανθρωπιάς που την επόμενη μέρα το ξεχνάμε οι περισσότεροι και συνεχίζεται η ζωή. Έχεις δίκιο. Λουκά, να το κλείσουμε αυτό το...